Ένα διαφορετικό είδος τουρισμού είναι και οι βόλτες με βάρκες ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής που επιλέγουν οι ξένοι επισκέπτες για τις διακοπές τους. Το νησί της Ζακύνθου έχει αμέτρητες επιλογές, αφού όποιος θέλει μπορεί να νοικιάσει από μικρές βάρκες μέχρι και μεγάλα σκάφη. Οι τουρίστες όλο και περισσότεροι προτιμούν να νοικιάσουν από σκάφος, από βάρκα 5-5,5 μέτρα, από την οποία με 30 ύπους μηχανή μπορεί να την νοικιάσει μόνος του ή μπορεί να έχει και σκίπερ. Και είναι ένα είδος τουρισμού το οποίο είναι υπό ανάπτυξη πάρα πολύ. Υπάρχουν και τα θαλάσσια σπορ, τα οποία τώρα είναι βέβαια στη μόδα. Μπορεί να κάνουν την μπανάνα που τη γνωρίζουν όλοι, μπορεί να κάνουν άλλο εξύπτωτο, μπορεί να κάνουν διάφορα ειδών θαλάσσια σπορ. Για τους πιο αθλητικούς τύπους υπάρχει η επιλογή των κανόε καγιάκ ή ακόμα και των θαλάσσιων ποδηλάτων, αφού μπορούν να νοικιάσουν σε χαμηλές τιμές και να ζήσουν ωραίες εμπειρίες στη θάλασσα. Περισσότερο παίρνουν ποδήλατα, το οποίο είναι ακίνδυνα για τη χελώνα και προτιμάνε πιο πολύ αυτά. Και κανό βέβαια. 10 ευρώ το ποδήλατο, 5 ευρώ το κανό η ώρα. Ειδικά το ποδήλατο το έχουμε τώρα 15 με 17 χρόνια ίδια τιμή. Τα ποδήλατα είναι ένα από το καλύτερο μέσο για να δει ο τουρίστας τη Χελώνα. Είναι πολύ κοντά εδώ η Χελώνα και γι' αυτό δουλεύουν και τα ποδήλατα. Αυτό πουλάμε κι εμείς. Βέβαια, όσοι οδηγούν σκάφη πρέπει να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας αλλά και να έχουν το απαραίτητο δίπλωμα για να μπορέσουν να κάνουν τη βόλτα τους χωρίς να κινδυνεύσουν οι ίδιοι αλλά και οι λουόμενοι που κάνουν το μπάνιο τους. Μέχρι 30 ύπους μηχανή δεν χρειάζεται να έχει κάποιο δίπλωμα. Από 30 ύπους και με πάνω, οπωσδήποτε χρειάζεται να έχει την άδεια του σκίπερ ή άδεια ταχυπλόγου, εάν και αποφεύγουμε πάρα πολύ να δίνουμε κάποιο να είναι μόνος του. Και τα jet ski, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, αυτά δεν χρειάζεται κανένα είδους δίπλωμα, αλλά νοικιάζονται με πάρα πολύ μεγάλη ασφαλεία όμως. Οι κανόνες είναι όταν περνάμε τα ύπη του 30 ύπους, πρέπει να έχουμε δίπλωμα. Λογική. Αυτά κρατιούνται νομίζω, αυτές οι λεπτομέρειες, και πιστεύω ότι πάντα να προσέχουμε ο ένας με τον άλλον, γιατί η θάλασσα θέλει βοήθεια. Στη Ζάκυνθο τα μέρη είναι πολλά για τους τουρίστες για να επισκεφτούν και είτε με βάρκα είτε με σκάφος μπορούν να κάνουν αμέριμνα τις βουτιές τους και να περάσουν διακοπές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.